Σε αυτό το στάδιο γίνεται η πρώτη γνωριμία σε θεωρητικό επίπεδο με το περιβάλλον της πλατφόρμας και το εργαλείο ανάπτυξης και επεξεργασίας ψηφιακών συνταγών ή αλλιώς το Lingua Cuisine Authoring Tool. Αρχικά, επεξηγούνται λεπτομερώς τα επιμέρους βήματα και οι διαδικασίες για τη δημιουργία της ψηφιακής συνταγής και χρησιμοποιούνται παραδείγματα για την επίδειξη χρήσης κάθε εργαλείου και επιλογής ξεχωριστά στο περιβάλλον της πλατφόρμας. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν το λογαριασμό χρήσης στην πλατφόρμα και μέσα από δραστηριότητες πρακτικής εφαρμογής, hands-on, αρχίζουν να εξοικειώνονται με τα εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας της ψηφιακής συνταγής. Δημιουργούν δοκιμαστικές συνταγές και μοιράζονται τη διαδικασία με την ομάδα για να λάβουν ανατροφοδότηση. Σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ομότιμη μάθηση και στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειρίας από την περιήγηση στο περιβάλλον της πλατφόρμας και τη δοκιμαστική χρήση των εργαλείων της. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της πλατφόρμας, αρχίζουν να μεταφορτώνουν το αποθηκευμένο ψηφιακό υλικό που δημιούργησαν στα προηγούμενα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. Μεταφορτώνουν αρχεία εικόνας και ήχου με τα υλικά, τα σκεύη μαγειρικής και τα βιντεοσκοπημένα στάδια εκτέλεσης της συνταγής, καθώς και τις ηχογραφημένες σχετικές οδηγίες, προσθέτοντας και ένα σύντομο συνοδευτικό γραπτό κείμενο για κάθε στάδιο. Εμπλουτίζουν την ψηφιακή συνταγή τους με πολιτιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη συνταγή, αλλά και με στοιχεία για τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας τους. Τα ζυμαρικά είναι αγαπημένη διατροφική επιλογή των Ελλήνων. Διασημότερο ελληνικό πιάτο με ζυμαρικά είναι το παστίτσιο. Ένα πολύ γνωστό παραδοσιακό ζυμαρικό είναι οι χυλοπίτες. Τα μακαρόνια με κιμά είναι αγαπημένο πιάτο των παιδιών και όλης της ελληνικής οικογένειας. Οριστικοποιούν τη συνταγή τους και τη δημοσιεύουν στην εφαρμογή Lingua Cuisine.